Σήμερα για πρώτη φορά στην πόλη της Βέρειας διοργανώνεται ένα μεγάλο παιχνίδι αεροσφαίρισης. Το διοργανώνει η τοπική ομάδα του Συλλόγου Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα. Έχουμε περίπου στους 90 παίκτες σήμερα εδώ πέρα, από Αλεξανδρούπολη, από Ιωάννινα, από Κέρκυρα, από Θεσσαλονίκη, από Φλόρινα, Βεριώτες, Κατερίνη. Τώρα είναι τόσοι πολλοί που μπορεί να ξεχάσω και κάποιον, ας με συγχωρέσει. Το Airsoft το φέραμε εμείς στη Βέρεια, το Βέρεια Airsoft Games, το 2011. Οι πρώτοι παίκτες ήταν εγώ, η σύζυγός μου, η Αλεξάνδρα Ζαρογιάννη, ο Χρήστος ο Ζαρογιάννης, ο Φώτης ο Αβραάμ. Αυτοί ξεκίνησαν την αεροσφαίριση στη Βέρεια. Και σήμερα γίνονται για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι με πολλούς καλούς ποιοτικούς παίκτες. Έχει πολλούς στη Βέρεια που ασχολούνται με αυτό το σπορ. Από το 11 και μετά δραστηριοποιείται και άλλος κόσμος, φαντάζομαι. Οποιοςδήποτε μπορεί να έχει μια ρέπλικα στο σπίτι του και να μπορεί να κάνει ένα παιχνιδάκι. Εμείς κάνουμε παιχνίδια μεγάλα. Ο σύλλογός μας, ο νεοσύστατος, πάρα πολύ δυνατός, με έμπειρους παίκτες της αεροσφαίρισης. Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, πιο αθλητικό, την αεροσφαίριση. Θέλουμε να ρίξουμε και εμείς μπίγες, αλλά θέλουμε να το κάνουμε πιο στρατηγικά, πιο σωστά, πιο ρεαλιστικά. Είναι ακριβό σπορ? Όχι. Οποιοςδήποτε θέλει να δοκιμάσει, θα απευθυνθεί σε κάποια ομάδα κοντά του, σε κάποιο σύλλογο και θα του παρέχουν εξοπλισμό μία-δύο φορές να δοκιμάσει, να δει αν του αρέσει και θα τον καθοδηγήσουν από πού θα αγοράσει και πώς θα αγοράσει, ώστε ανάλογα με το budget που διαθέτει να βρει και αυτό που πρέπει. Αν κάποιος από αυτούς που θα μας δούνε σήμερα θέλει να ασχοληθεί με την αεροσφαίριση, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας? Με τις σελίδες μας στο Facebook, τη σελίδα Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα και το Very Aerosoft Games, που είναι αδελφές σελίδες, θα του δώσουμε όποια πληροφορία θέλει, άμεσα. Ευχαριστώ. Και εγώ πάρα πολύ. Το λέω συνέχεια, ας πούμε, ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί και καταρχήν είναι πολύ ωραίο με την δυναμικοποίηση. Είναι φοβερό. Την γνωρίζω από όλη την Ελλάδα κόσμο, πολύ ωραία. Φυσικά, εννοείται αυτό, δεν το αντιλέγουμε. Απλά τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο και έχει τις ίδιες, τα ίδια καλά, ας πούμε, τα υπόλοιπα αθλήματα. Είναι πολύ ωραία. Για χαζούς λόγους. Και θα πρέπει προσωμείωση μάχης. Σε μαθαίνει πολλά πράγματα. Εγώ αυτό τουλάχιστον τόσα χρόνια που παίζω, αυτό μαθαίνει πολλά πράγματα. Τα πολεμικά παιχνίδια συνήθως είναι σπορ που αφορούν ή παιχνίδια που αφορούν άνδρες. Σήμερα βλέπουμε εδώ αρκετές γυναίκες. Τι είναι αυτό που σας άρεσε και ασχοληθήκατε με το άθλημα? Είναι όντως ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, αλλά αν έχεις λίγο θάρρος και σ' αρέσει η περιπέτεια, μπορεί να μαζέψεις και γυναίκες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρώτο για την κοινωνικοποίηση που γίνεται και δεύτερον γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει αδρεναλίνη, έχει τρέξιμο, αθλείσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και όλες οι γυναίκες θα έπρεπε, τουλάχιστον οι περισσότερες, πάρα πολλές, θα έπρεπε να συμμετέχουν. Είναι εύκολο για τις γυναίκες να ανταπεξέλθουν σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο σπορ? Είναι εύκολο, ναι, γιατί τα σενάρια είναι συγκεκριμένα, έχει συγκεκριμένη θέση και από εκεί και πέρα είναι, θέλει ψυχή. Ναι, αλλά μάλλον πιο βαρύ το δικό σου αυτά, Πιο βαρύ από τι? Από τα υπόλοιπα αυτά, μεγάλο, γιατί είναι ανάλογα. Είναι λίγο πιο ελαφρύ, νομίζω. Κάποια έχουν τον πραγματικό. Άμα βάζετε και 6 εξαρτήματα πάνω από σκοπευτικά και τέτοια, γίνεται πιο βαρύ. Αυτό θα σας το δείτε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς κάνα σήμερα λαμπάκι που μου στολίστηκε, ο αρχηγός σου δεν έχει σήμερα. Ούτε αυτό. Ποιος έφυγε? Προσοχή, συνεχώς το πατάς δηλαδή, έτσι. Ψηλά, δήμαρχε, ψηλά. Παιδιά, ψηλά δεν έχει τίποτα. Προσάκι, προσάκι. Προσπάθησα να πετύχει τον κορμό που βγαίνει από εδώ. Είναι η αρχή για μας. Τώρα έγινε και ο σύλλογος
της αριστερής Μακεδονίας. Είμαστε όλοι μια ομάδα, είμαστε αδέρφια στην ουσία. Πονάμαστε. Ο ένας Κέργυρα, ο άλλος Γιάννενα, ο άλλος Θεσσαλονίκη, Βέρεια, οι δυο, Φλόρινα. Αλλά είμαστε, λες, είμαστε μια παρέα κοντά. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Η τεχνολογία βοηθάει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι σε κάτι τέτοιο παρόμοιο. Θα το ξανακάνετε σύντομα. Ενδιαφέρον, ναι, ενδιαφέρον. Και είπα στον Ιάκωβο, λέει, θα θέλαμε, λέει, να διοργανώσουμε και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Του λέω, θα βοηθήσει ο Δήμος. Αν θέλετε να διοργανώσετε πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα συνδράμει και ο Δήμος. Με όποιον τρόπο μπορεί. Εντάξει, γιατί πράγματι είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ είμαστε όλοι οι ομάδες. Είναι κάτι διαφορετικό. Λείπει πολλά χαίρετε. Λείπει σάρισα της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα δώσω στον Δήμαρχο να δώσω... Ιρθάν. Κύριε Παραθενά. Ναι, παρακαλώ. Εγώ παραχωρώ το σήμα μου στο Δήμαρχο. Δώσ' το λαμπάκι. Σήμα. Αγωνιστικές ομάδες είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δήμαρχε, καταγωγή του Μεσολόγγιου, δεν μένω Κέρκυρα. Καταγωγή του Μεσολόγγιου. Είναι το τελευταίο σήμα της ομάδας. Και το και της Λεγεώνας. Συλλεκτικό. Θα φτιάξω μια λέγη. Κύριε Δήμαρχε, είναι το σήμα όλων. Είναι το σήμα και της ΦΟΑΚ και είναι το σήμα του Συλλόγου. Μακεδονική αεροσφαίριση. Μακεδονική αεροσφαίριση. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει, εμείς με πολύ χαρά λοιπόν θα βοηθήσουμε στη οργάνωση ενός πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε. Εντάξει, μας χαροποιεί που βλέπουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα, μη επαγγελματίες, έτσι να ασχολούνται με κάτι, γιατί κάθε τι έχει και τη σημασία του. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτή την ερασιτεχνική προσπάθεια και εμείς θα προσπαθήσουμε να την αναδείξουμε. Άρα λοιπόν θα βοηθήσουμε, να ξέρετε. Το λέμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Θα βοηθήσουμε στο να γίνει εδώ πέρα ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μόνο και μόνο με την παρουσία σας, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και αυτό είναι το σήμα από την 9η Λεγεώνα, ομάδα της Θεσσαλονίκης και πρωτοστατούσα για τη δημιουργία του συλλόγου της ΜΑΚ. Αυτό το σήμα, η 9η Λεγεώνα.